Σεβαστέ Πατέρα Ηλία, εκπρόσωπε του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας, κύριε κύριο Στεφάνου, αγαπητή κυρία Δήμαρχε, κύριε Πασχαλίδη, πρώην βουλευτά της Δεσμοκρατίας, αγαπητέ κύριε διοικητά μας του Γενικού Νοσοκομείου Καβάλας, κύριε Καρασαβόγλου, κυρίες και κύριοι, εκπρόσωποι συλλόγου και φορέων, φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας και καλή χρονιά. Εκ μέρους του Συλλόγου Εθελοντών κατά του Καρκίνου Νομού Καβάλας, αλλά και της Δημοτικής Βιβλιοθήκης, που είναι συνδιοργανωτής της σημερινής παρουσίασης του βιβλίου του Κώστα του Γαλανούδη, σας ευχόμαστε μια δημιουργική χρονιά, μια ειρηνική χρονιά και μια χρονιά με υγεία, ένα αγαθό για το οποίο όχι μόνο εμείς οι γιατροί, αλλά και άλλοι επαγγελματίες υγείας θα δώσουμε το καλύτερό μας σε αυτό. Βρισκόμαστε σήμερα όλοι εδώ, στην κατάμεση αίθουσα της Δημοτικής Βιβλιοθήκης Βασίλης Βασιλικός, όπως είπαμε προηγουμένως, για την παρουσίαση του βιβλίου του Κώστα του Γαλανούδη. Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, το μόνο πράγμα που δεν φαίνεται να επηρέασε αρνητικά η κρίση, το αντίθετο μάλιστα, είναι η βίβλιο παρουσιάσεις. Οι παρουσιάσεις βιβλίων είναι εκδηλώσεις που πλουτίζουν την πολιτιστική ζωή της πόλης και αναβαθμίζουν κατά κάποιο τρόπο την καθημερινότητά μας. Σκοπός κάθε βίβλιο παρουσίασης είναι να φέρει τον συγγραφέα κοντά στο αναγνωστικό κοινό και να αποτελέσει αφορμή για κοινωνικό διάλογο, ευκαιρία για συζήτηση και συνεργασία πάνω σε φλέγοντα, διαχρονικά αλλά και επίκαιρα ζητήματα που απασχολούν όλους. Επιτυχημένη δε θεωρείται η παρουσίαση εκείνη που ο χώρος της εκδήλωσης είναι κατάμεστος, όπως συμβαίνει σήμερα, και ταυτόχρονα πολλούνται και πολλά βιβλία. Πρέπει να το πούμε, είναι και ένα παράπλευρο όφελος που πρέπει να έχει κάθε βιβλιοπαρουσίαση. Έχει συμβεί όμως, και το ξέρουμε όσοι συμμετέχουμε σε αυτό το γίγνεσθε, και με λιγότερη προσέλευση να γίνουν εξαιρετικές βραδιές. Μεγάλη σημασία όμως σε μια βιβλιοπαρουσίαση έχει κυρίως η ποιότητα του κοινού και πρέπει να πω ότι ήδη προκαταβολικά ότι είστε ένα υπέροχο κοινό τόσο από την ποσότητα όσο και από την σύνθεση της σημερινής παρέας της βραδινής. Στο σημείο αυτό να πω και δύο λόγια για τον συνδιοργανωτή, έναν από τους δύο, η Δημοτική Βιβλιοθήκη είναι γνωστή, να χαιρετήσουμε εκπροσωπώντας όλους τους εργαζόμενους της Δημοτικής Βιβλιοθήκης, κυρία Δήμαρχε, την κυρία Κατερίνα Κουμανίδου που γίνονται όλες οι συνεννοήσεις, προκειμένου να φτάσουμε σε ένα καλό αποτέλεσμα. Ο σύλλογός μας, ο Σύλλογος Εθελοντών κατά του Καρκίνου, θα αναφέρω τρία δεδομένα. Το 2005 δημιουργήθηκε από μια κούφτα ανθρώπων, κυρίως γιατρών, αλλά και πασχόντων εκείνη την περίοδο από κάποιο νεοπλασματικό νόσημα. Στη συνέχεια πέρασα πολλά χρόνια δραστηριότητα στην τοπική και όχι μόνο κοινωνία και φτάσαμε στο 2016, όπου πιστοποιηθήκαμε από το αρμόδιο Υπουργείο Εργασίας, πήραμε την πιστοποίηση, το σημαίνει ότι ελέγχθηκαν όλα τα καταστατικά μας, τα οικονομικά μας, η παρουσία μας στον χώρο και πριν από λίγους μήνες, πρέπει να ομολογήσω, τον περασμένο Σεπτέμβριο, 13 Σεπτεμβρίου, τιμηθήκαμε με το βραβείο από τα βραβεία που δίνονται σε συλλόγους ασθενών, σε φαρμακευτικές εταιρείες, σε νοσηλευτικά ιδρύματα στην Αθήνα, από τα χέρια του ίδιου του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Υγείας του Γιώργου Γιαννόπουλου, για την προσφορά μας στην πρόληψη και στην ενημέρωση για τον καρκίνο. Και να κλείσω αυτό, χαιρόμαστε κύριε διοικητά που στο πρόσφατο Περιφερειακό Συνέδριο ένα αίτημα του Συλλόγου Εθελοντών κατά του Καρκίνου αλλά και σύσσωμες της Καβαλιώτικης Κοινωνίας, το χημειοθεραπευτικό τμήμα του Γενικού Νοσοκομείου Καβάλας να μετατραπεί σε ένα ογκολογικό τμήμα, εκφράστηκε εκεί στο Περιφερειακό Συνέδριο και φαντάζομαι ότι μαζί θα δουλέψουμε και τους επόμενους μήνες προκειμένου αυτό να υλοποιηθεί. Στο σημείο αυτό θα θέλω να παρουσιάσω τη σημερινή ομίγυρη. Δίπλα μου είναι η κυρία Αγνάντη Νίκη, ομότιμη καθηγήτρια της παθολογικής ανατομικής του Πανεπιστημίου Αιμνίων και ακαδημαϊκός. Δεξιά μου είναι η κυρία Κωνσταντίνα Σάνδαλτζοπούλου, είναι φιλόλογος από τη γειτονική Δράμα και περιμένουμε τον βουλευτή Καβάλας, τον φιλόλογο αλλά και βουλευτή Καβάλα του ΣΥΡΙΖΑ, τον Δημήτρη τον Εμμανουλίδη,
και άφησα τελευταίο τον άνθρωπο χάρη στο οποίο έχουμε μαζευτεί σε αυτή τη φιλόξενη αίθουσα, τον Κώστα του Γαλανούδη, την παρουσίαση του πονήματός του, του 98% που κάνουμε σήμερα. Θα παρακαλέσω σημείο αυτό την κυρία Νίκη Αγνάτη, που έκανε και τον μεγαλύτερο δρόμο για να έρθει εδώ, να πάρει το λόγο. Η κυρία Αγνάτη, για όσους πήραν ήδη το βιβλίο στα χέρια τους, έχει γράψει και τον πρόλογο στο βιβλίο και χαιρόμαστε που είναι μαζί μας. Εκφράζει μια πολύ σημαντική ειδικότητα όταν μιλάμε για καρκίνο, η παθολογική ατομική, είναι η ειδικότητα εκείνη από την οποία κρεμόμαστε όλοι, τι θα μας βγάλει στη βιοψία που έστειλε ο χειρουργός. Κυρία Αγνάτη, καλή χρονιά, καλώς ήρθατε στην Καβάλα, έχετε τον λόγο. Ευχαριστώ πολύ. Σεβασμιότατε, πατέρα Ηλία, κύριε Δήμαρχε, να ζητήσω συγγνώμη για τους άλλους εξάλλους προσωπικότητες που δεν τις γνωρίζω, αξιότιμοι κυρίες και κύριοι, φίλες οροπτιμίστρες. Πριν πω λίγα λόγια για το πόνημα του Κώστα Γαλανούδη, θα ήθελα να αναφερθώ στο πώς βρέθηκα ένα πρωί στις Μηλιές Σπηλίου που έχουμε ένα οικογενειακό σπίτι, πέρσι το καλοκαίρι, να διαβάζω το πρωτόλιο του βιβλίου. Είναι η πρώτη φορά, έχω σχολιάσει πολλά βιβλία, αλλά είναι η πρώτη φορά που είδα σύζυγο να γράφει για τη σύζυγο. Και αυτό μου άρεσε πάρα πολύ. Τέλος πάντων, ενθουσιάστηκα, το βιβλίο το ρούφιξα μέσα σε ένα Σαββατοκύριακο και τη Δευτέρα το πρωί παίρνω τον αρμό τον Χατζιακόβου και του λέω: κοίταξε, ως τώρα δεν έχω προλογίσει μη ιατρικά βιβλία. Αλλά αυτό θέλω να το προλογίσω, εκτός αν έχουν κάποιον άλλον. Και από εκεί και πέρα αναπτύχθηκε η φιλία μας και έκανα τον πρόγραμμα και γι' αυτό και βρίσκομαι σήμερα στην Καβάλα, κοντά σας. Λοιπόν, θα σας το διαβάσω. Η δύναμη της αγάπης κάνει θαύματα. Έτσι λοιπόν ο Κωστής μας περιγράφει με πολύ ζεστό και ευχάριστο τρόπο πώς άλλαξε η ζωή του με τη γυναίκα του τη Λιώτα από τη μια στιγμή στην άλλη, μόνο με μια διάγνωση, με μια διάγνωση κακοήθειας. Το βιβλίο αυτό δεν το διαβάζεις, όπως είπα και πριν, το ρουφάς στην κυριολεξία. Σου έλκει το ενδιαφέρον από την πρώτη ως την τελευταία σελίδα. Είναι πραγματικά πολύ όμορφο πως ένα αγαπημένο ζευγάρι δένεται με τόσο αυθόρμητο τρόπο και αντιμετωπίζει δυναμικά την καταιγίδα που έπτυξε την οικογένειά του. Τα δυο τους παιδιά, οι κολλητοί φίλοι, συμπαραστάθηκαν πάρα πολύ. Τίποτε όμως δεν μπορεί να αντικαταστήσει την αγάπη του συνοδοιπόρου τη ζωή σου. Την καθημερινή αγωνία και την αβεβαιότητα για το αύριο που βιώνει ο ή η καρκινοπαθής ασθενής την έζησα 41 χρόνια. Στον Άγιο Σάββα που δούλεψα 24 και τα υπόλοιπα στα Γιάννενα. Και παράλληλα είμαι και πρόεδρος της αντικαρκινικής εταιρείας στα Γιάννενα και έτσι συνεχίζω να είμαι σε άμεση επαφή με τον καρκινοπαθή ασθενή. Από το τέλος της δεκαετίας του 60 μέχρι σήμερα είναι κάτι τι το καταπληκτικό πόσο πρόοδος υπάρχει που ο κόσμος δεν το καταλαβαίνει. Υπάρχει πολύ μεγάλη πρόοδος σε όλα. Χημειοθεραπεία γινότανε και φεύγανε και τα φυσιολογικά κύτταρα μαζί με τα παθολογικά. Σήμερα γίνεται στοχευμένη θεραπεία, γίνεται εξατομικευμένη θεραπεία. Άρα έχουμε πολλά να ελπίζουμε. Και οι ειδικοί ογκολόγοι λένε ότι σε 2 χρόνια ο καρκίνος θα είναι μια χρόνια νόσος όπως είναι ο διαβήτης. Αυτό είναι ένα ελπιδοφόρο μήνυμα που το λέω και το πιστεύω, δουλεύοντας τόσα χρόνια με τον καρκίνο. Το γεγονός αυτό λοιπόν δίνει μεγάλο κουράγιο και αισιοδοξία και στον ασθενή και στην ασθενή και συμβάλλει ουσιαστικά στη θεραπεία της νόσου. Από την ώρα που ο ασθενής αισθάνεται ότι θα γίνει καλά, είναι πολύ ανεβαίνει το ηθικό του και όντως γίνεται καλά σε ένα πολύ μεγάλο ποσοστό. Αλλά πάντοτε λέμε ότι η πρώιμη διάγνωση ισοδυναμεί με ίαση. Γι' αυτό δεν πρέπει να φοβόμαστε και πρέπει να εξεταζόμαστε. Αυτό λοιπόν το δυνατό πιστεύω είχε η δυναμική σύζυγος και μάνα η Γιώτα. Αυτό μετέδωσε στον Κωστή και αυτοί μαζί κατάφεραν να νικήσουν το θεριό. Συστήναν επιφύλακτα στον αγνωστικό κοινό να διαβάσει αυτό το βιβλίο και στη συνέχεια να δει πόσο γλυκιά είναι η ζωή μετά την περιπέτεια. Σας ευχαριστώ πολύ. Σύντομα και λεπτά η καθηγήτρια, η κυρία Αγνάτη, μας διάβασε τον πρόλογο, τον οποίο μπορεί κανείς να το διαβάσει και στο βιβλίο, όπως είπα πριν. Να καλωσορίσουμε τον Δημήτρη Μανουέλη που ήρθε
μόλις τώρα από την Αθήνα. Στο σημείο αυτό να πω και εγώ λίγα πράγματα, επειδή εδώ και ένα μήνα που οργανώσαμε όλη αυτή την παρουσίαση, διάβασα και εγώ, ρούφηξα όπως είπατε κυρία Αγνάτη, σε μια μισή μέρα, παρά το φόρτο των εφημεριών και της δουλειάς. Υπόθηκε ήδη και το συζητήσαμε εδώ με την κυρία Αγνάτη, που έχει πολύ μεγαλύτερη πείρα από όλους μας φαντάζομαι, ότι είναι το μοναδικό βιβλίο που έχει, υπάρχει στη σχετική ελληνική βιβλιογραφία, που έχει γραφτεί από έναν συνοδοιπόρο μιας πάσχουσας από νεοπλασματικό νόσημα. Διαβάζοντας τις 133 σελίδες του βιβλίου, εκείνο το οποίο μου έκανε εντύπωση, και βέβαια θετική εντύπωση, είναι η σημασία των φίλων και της φιλίας. Προκειμένου να σταθεί όρθιος ή όρθια κάποιος που έχει να αντιμετωπίσει μπροστά του έναν Γολγοθά που ονομάζεται καρκίνος και έχει διάφορους σταθμούς. Έχει το χειρουργείο, τη χημειοθεραπεία, την ακτινοθεραπεία, ειδικές απεικονιστικές εξετάσεις, όπως το PET scan που αναφέρεται, μια πολύ μοντέρνα εξέταση που γίνεται σε λίγα μέρη στην Ελλάδα και ούτω καθεξής. Οι φίλοι, βέβαια για τη φιλία έχουν γραφτεί τόσα πολλά από τον Αριστοτέλη μέχρι τους σύγχρονους. Εκείνο όμως που κατάλαβα εγώ από τον τρόπο με τον οποίο συμπεριφέρεται και στο γράψιμό του Κώστα Βαλανούδης, κατάλαβα ότι οι φίλοι έχουν ένα διτό ρόλο σε αυτό το Γολγοθά. Ένα πρώτο υποστηρικτικό, θα έλεγα, στην όλη διαχείριση του καρκίνου, παράδειγμα η βοήθεια στις μεταφορές, η καβάλα, είπαμε ότι έχουμε χημειοθεραπευτικό τμήμα, αλλά δεν είναι αυτάκης, πρέπει ενδεχομένως και προς Ανατολικά, προς την Αλεξανδρούπολη, αλλά στην συγκεκριμένη περίπτωση η πρώτη Θεσσαλονίκη, να πάει κανείς για να κάνει κάποιες ενδεχομένως επιπλέον εξετάσεις ή θεραπείες, άρα υποστηρικτικό ρόλο, γιατί ενώ μιλάμε για ένα θέμα πολύ σημαντικό που λέγεται καρκίνος, πρέπει να ομολογήσουμε κάτι που το λένε και οι φίλοι μας, οι ψυχίατροι και οι ψυχολόγοι. Η ζωή συνεχίζεται. Άρα και η οικογένεια αυτή καθεαυτή, αλλά και οι φίλοι, η ζωή συνεχίζεται. Δεν είναι ευχάριστο αυτό που λέμε ενδεχομένως στα όρτα κάποιων, αλλά πρέπει να το ομολογήσουμε ότι έτσι είναι η ζωή στα χρόνια που ζούμε. Και όχι μόνο. Και ένα δεύτερο ρόλο που έχουν οι φίλοι και όλο το φιλικό περιβάλλον, θα έλεγα από προσανατολιστικό. Και ενώ η λέξη, οι φιλόλογοι το ξέρουν πολύ καλά που είναι δεξιών, η λέξη από προσανατολισμός έχει ένα αρνητικό φορτίο, εδώ είναι θετικό το φορτίο νομίζω, με την έννοια ότι οδηγούν όλο το ζευγάρι, την πάσχουσα, το συνοδοιπόρο άντρα, όλο το φιλικό περιβάλλον, να μην συζητάμε για το κύριο γεγονός, αλλά να μιλάμε για ευχάριστα θέματα, για ευχάριστες στιγμές που ζήσαμε σαν παρέα, σαν φιλικό περιβάλλον τις προηγούμενες χρονικές στιγμές. Εκείνο που κάνει εντύπωση από το γράψιμο του Κώστα Γαλανούδη, και να πω ότι ο Κώστα Γαλανούδης στο επάγγελμά του είναι οικονομολόγος, είναι ένας άνθρωπος των αριθμών. Ένας άνθρωπος των αριθμών ο οποίος καταθέτει αισθήματα σε αυτό το βιβλίο και το οποίο το αντιλαμβάνεται ο αναγνώστης ότι η είδηση της δυσάρεστης, η δυσάρεστη είδηση που κοινοποιείται στο ζευγάρι μεταμορφώνει στην κυριολεξία τον Κώστα του Γαλανούδη, τον συγγραφέα του βιβλίου για το οποίο μιλάμε, σε έναν πραγματικό συνοδοιπόρο στο δύσκολο δρόμο που έχουν να διανύσουν το επόμενο χρονικό διάστημα. Και το μεταμορφώνει και σαν προσωπικότητα, σαν άντρα, το ομολογεί. Ήμουν ένας άνθρωπος ο οποίος είχα τη δουλειά μου, πολλές δραστηριότητες, δεν συμμετείχα τόσο πολύ και στην καθημερινότητα του σπιτιού. Τώρα αλλάξα τα πράγματα και όχι μόνο αυτό, αλλά και στα αισθήματά του, τα οποία εκφράζει και στη σύντροφό του, αλλά και γενικότερα είναι μια σημαντική αλλαγή. Από την ανάγνωση του βιβλίου, νομίζω ότι όλοι έχουν να αποκομίσουν κάτι, οι γυναίκες καταρχάς, γιατί δεν το είπε η κυρία Αγνάτη, ο καρκίνος του μαστού είναι ο πρώτος καρκίνος όσον αφορά συχνότητα. Μία στις 8 γυναίκες θα έρθει στο διάβαστη ζωή της, θα έρθει σε επαφή με την δυσάρεστη είδηση του καρκίνου του μαστού. Οι σύντροφοί τους, γράφεται από ένα σύντροφο μιας γυναίκας που ήρθε σε επαφή με τη δυσάρεστη είδηση, και πρέπει να ομολογήσω ότι ακόμη και οι
συνάδελφοι μου, οι γιατροί έχουν να αποκομίσουν ορισμένα πράγματα και οι γιατροί όλων των ειδικοτήτων που εμπλέκονται σε αυτό που ονομάζουμε καρκίνος, δηλαδή από τον ογκολόγο μέχρι και τον ακτινολόγο, τον απεικονιστή. Παραδείγματος χάρη, πώς βιώνει κάποιος όταν το κοινοποιούμε τη δυσάρεστη είδηση? Μερικές φορές γίνεται και με έναν άκοψο τρόπο από κάποιους από εμάς, άρα πρέπει ακριβώς είναι μια στιγμή την οποία πρέπει να το τελετουργικό να πάει καλά, προκειμένου αν θέλετε να αποτελέσει την αρχή ενός καινούργιου αγώνα, αλλά με μια έτσι δύναμη προς το μέλλον. Επίσης πρέπει να πω ότι έχουμε να κερδίσουμε, και εγώ ήδη συζητάω και με τον ογκολόγο του νοσοκομείου, για το γεγονός ο τίτλος του βιβλίου που προέκυψε από ένα ποσοστό που κοινοποιήθηκε από τον ογκολόγο που ζήτησε τη βοήθεια, η Γιώτα και ο Κώστας, αν το 98% που έγινε και ο τίτλος του βιβλίου ήταν σωστό. Στους κύκλους τους ιατρικούς είναι ένα μεγάλο θέμα κατά πόσο πρέπει, όχι μόνο σε σχέση με τον καρκίνο, αλλά και γενικά να μιλάμε με ποσοστά. Ένα μεγάλο θέμα για το οποίο μας δίνει έτσι την όθηση να συζητήσουμε το βιβλίο για το οποίο συζητάμε σήμερα. Τελειώνοντας τη δικιά μου παρέμβαση, θέλω να συγχαρώ τον Κώστα για το πολύ ωραίο φώνημά του, να ευχηθώ στη Γιώτα να είναι γερή και δημιουργική και να ευχηθώ επίσης στους φίλους του ζευγαριού, για τους οποίους, αναφέρθηκα, να συνεχίσουν να περνάνε ευχάριστα με τον Κώστα και τη Γιώτα και τις επόμενες, και το επόμενο χρονικό διάστημα. Αυτή ήταν η δικιά μου παρέμβαση, διαβάζω το βιβλίο του Κώστα του Γαλανούδη, το οποίο βέβαια πρέπει να πω ότι το συνιστώ ανεπιφύλακτα και για έναν επιπλέον λόγο τον οποίο θα τον αναφέρει στο τέλος ο ίδιος ο Κώστας Γαλανούδης. Στο σημείο αυτό να δώσω το λόγο στην κυρία Κωνσταντίνα Σαντατζοπούλου, που όπως είπα είναι φιλόλογος, φίλη του ζευγαριού, του Κώστα και της Γιώτας, και έρχεται από την γειτονική Δράμα, να μας πει τη δικιά της άποψη για το βιβλίο του Κώστα Γαλανούδη που συζητώμε σήμερα. Σας καλησπερίζω όλους. Πάτε την ευχή σας. Θα ξεκινήσω με ένα σχόλιο. Σε αυτά που θα πω, θα αναφέρομαι κυρίως στον Κώστα, αφού αυτός τυπικά είναι ο συγγραφέας του 98%. Ουσιαστικά όμως, θα αναφέρομαι και στη Γιώτα, καθώς στην τραμπάλα της περιπέτειας ισορροπούσαν ή έχαναν την ισορροπία μαζί. Επομένως, το βιβλίο γράφτηκε και από τους δύο. Ιούνιος του 2016. Ο γιατρός ήδη είχε αφαιρέσει 8 λεμφαδένες. Η αίσθηση της Γιώταξης και του Κώστα ήταν «χάσαμε από το 98%». Εγώ και ο άνδρας μου αγωνιούσαμε και θέλαμε να τους συναντήσουμε. Το ραντεβού δόθηκε για κυριακάτικο γεύμα στην Πέρα μου. Ερχόμενοι από Δράμα, κάπου στις στροφές του Αγίου Σύλλα, το ράδιο έπαιζε το τραγούδι της Μπουφίλιου. Η καρδιά πονάει όταν ψηλώνει. Η καρδιά πονάει πάντα όταν ψηλώνει. Η πολλαπλή επανάληψη του στίχου με προβλημάτισε έντονα και με έκανε να καταδυθώ στους προσωπικούς μου πόνους και να ψάχνω το πόσο και σε ποιους τομείς αυτοί με ψήλωσαν.
Απορροφήθηκα έντονα από το εσωτερικό μου ταξίδι και άρχισα να συζητάω το νόημα των στίχων με τον άνδρα μου, που η άποψή του, καθότι ψυχίατρος, είχε τη δεδομένη στιγμή ενδιαφέρον για μένα. Κάπως έτσι φτάσαμε στο εστιατόριο, όπου μετά τα φιλιά και τις αγκαλιές άρχισα να τους λέω με έντονο συνέστημα τους στίχους του τραγουδιού, θέλοντας να τους μεταδώσω τη βεβαιότητα ότι μέσα από τη δεύτερη αυτή και μεγαλύτερη δοκιμασία σε κάτι θα ψηλώσουν. Ώσπου έκπληκτη ακούω τον Κώστα να λέει κάπως δειλά: «Γράφω βιβλίο». «Τι βιβλίο?» «Όλο το βίωμα της ασθένειας». Η καρδιά μου χτυπούσε δυνατά, τα μάτια μου βούρκωσαν όταν συνειδητοποίησα τόσο άμεσα ότι το άκουσμα του τραγουδιού δεν ήρθε τυχαίο. «Δηλαδή το ξεκίνησες?» «Δεν άρχισα να το γράφω στο χαρτί, αλλά το έχω ολοκληρώσει ήδη στο μυαλό μου». Και κάπως έτσι, μέσα σε κλίμα ενθουσιασμού, άρχισε να μου αφηγείται την αρχή, τη μέση και το τέλος. «Μου κάνει καλό», είπε ο Κώστας, «το να γράφω. Είναι εκτόνωση». Και βρήκα και τον τίτλο, 98%. Στη σημερινή ζωή συμβαίνουν καθημερινά μικρά ή και μεγάλα θαύματα. Αρκεί να έχουμε μάτια ανοιχτά για να τα δούμε. Ο Κώστας στο βιβλίο του γράφει: «Δεν είμαι συγγραφέας. Έχω διαβάσει λίγο ποίηση και πεζογραφία. Το επάγγελμά μου είναι λογιστής». Ο Κώστας λοιπόν έγινε συγγραφέας. Με λόγο ολοζώντανο, κοφτό και λαχανιαστό, στα κάτω, όπως ταιριάζει στην αγωνία που περιγράφει. Με λόγο που σε κάνει να μην θέλεις να διακόψεις το διάβασμα, αφού η ισορροπία των συναισθημάτων είναι τόσο πετυχημένη, μια που ο πόνος και το αδιέξοδο διακόπτονται απροσδόκητα από έντονο χιούμορ και αυτοσαρκασμό, αβίαστα. Γιατί έτσι κάνει και στη ζωή του ο Κώστας. Το κείμενο έχει θεατρικότητα και έντονη τραγική ηρωνία. Όπως συμβαίνει στις περισσότερες αρχαίες τραγωδίες, όπως συμβαίνει όμως και στις ζωές των περισσότερων από εμάς. Ο Κώστας γράφει εξομολογητικά και ψάχνει τον εαυτό του σε κάθε στιγμή της περιπέτειας. Αυτοαναλύεται, ακούγοντας το κάθε δεδομένο, αφού γκραζόμενος την ψυχή, το μυαλό του, τη γιώτα, τα παιδιά του, τους γιατρούς, τους φίλους. Έτσι ζει συνειδητά τον πόνο και την ευνηδιαστική αλλαγή της ζωής τους. Αντιμετωπίζει με σεβασμό το καινούριο και δεν λεθολοτυφλεί. Γι' αυτό και ψηλώνει. Το δύσκολο για τον Κώστα δεν είναι ο καρκίνος όπως γράφει, και μάλιστα βάζει τρία θαυμαστικά, αλλά το πώς θα αλλάξουμε τη ζωή μας. Παρατηρεί τα πάντα. Έτσι γράφει: «Στο κρεβάτι ημέρα την αγκάλιαζα και για 20 λεπτά περίπου έκλαιγε. Ύστερα ηρεμούσε και κοιμόταν. Η αγκαλιά, έχω τη γνώμη, δεν πρέπει να είναι σφιχτή, δείχνει ανασφάλεια, δείχνει ότι θέλεις να κρατήσεις κάτι για να μην σου φύγει». Αργότερα, αποκρυπτογραφεί τα λόγια της αναισθησιολόγου, η οποία την επομένη της πρώτης εγχείρησης μοιράστηκε μαζί του τη δική της ανάλογη περιπέτεια. «Γυναίκα και αυτή του καθήκοντος και του χρέους», σημειώνει. Και έτσι ο συγγραφέας πιάνει κάτι της λειτουργικό που ίσως να ευθύνεται για τον καρκίνο και πρέπει να αλλάξει. «Να απαιτείς», λέει, «γιατρός, από τον εαυτό σου και τους άλλους τα θέλω σου. Τα θέλω σου να τα λες στον σύντροφό σου και να μην τον αφήνεις να τα μαντέψει». Σχεδόν σε όλη τη διαδρομή Θεσσαλονίκη-Καβάλα, περίπου 80 λεπτά, σκεφτόμουν εκείνη τη συζήτηση με την αναισθησιολόγο. Τα θέλω μας. Μήπως δεν της αφήνω χώρο να τα εκφράσει? Μήπως φοβάται ότι τα θέλω της θα μας οδηγήσουν σε συγκρούσεις? Άρα καλά είμαστε έτσι? Σπάω το κεφάλι μου, δεν βγάζω άκρη. Είμαι άνθρωπος ρεαλιστής και πρακτικός. Ας αρχίσουμε από το τώρα. Τι θέλει τώρα η Γιώτα? Ναι, αυτό το ξέρω καλά. Να οδηγώ στη δεξιά λωρίδα του δρόμου και να μην κάνω επικίνδυνες προσπεράσεις. Μα εγώ είμαι καλός οδηγός και δεν έχω ατυχήματα στο παθητικό μου. Αυτή πρέπει να ελέγξει το άγχος της και να μου δείξει εμπιστοσύνη. Η έλλειψη εμπιστοσύνης σημαίνει απιστία. Αυτά έλεγα παλιότερα. Μήπως το έβλεπα λάθος, σκέφτηκα. Μπορεί να ήμουν ο καλύτερος οδηγός του κόσμου.
Τι σημασία έχει όμως αν ο τρόπος που οδηγώ την αγχώνει και την έχει σε εγρήγορση? Ας αρχίσω από αυτό. Ας πάω πλάι και ας είμαι προσεκτικός για να μην την τρομάξω. Αυτό πρώτα. Και τα άλλα βλέπουμε. Την άλλη μέρα το πρωί, καθώς έφευγα από το σπίτι, κοντοστάθηκα στην πόρτα. «Κώστα, πού πας?» είπα στον εαυτό μου. «Πότε επιτέλους θα μάθεις να συνοδεύεις εκείνα τα γαμημένα σκουπίδια απέναντι στον κάδο?» Γύρισα πίσω και περνώντας από την κουζίνα για να βγω στο μπαλκόνι που ήταν τα σκουπίδια, είδα στο νεροχύτη άπλυτα πιάτα. Άφησα κάτω την τσάντα μου, έβαλα την ποδιά, εκείνη που μου είχε φέρει δώρο ο Παπαγιώργης από τη Χαβάη, που είναι άσπρη, μακριά και είχε ένα σταυρό στο κέντρο που με έκανε να μοιάζω με σταυροφόρο, και έπλυνα τα πιάτα. Φεύγοντας, είδα ότι το πρόσωπο της Γιώτας ήταν χαρούμενο. Έφυγα κι εγώ χαρούμενος και προβληματισμένος. Ένα τέταρτο ήταν όλη η δουλειά. Ένα τέταρτο για να την κάνω χαρούμενη. Από τις 10 ώρες που εργάζομαι, ένα τέταρτο ήταν αρκετό για να είναι χαρούμενη. Ρε γαμώτο, ένα τέταρτο. Παρακάτω γράφει. Για τίποτα πλέον δεν ανησυχούσα. Τα πανηγύρια άρχισαν. Είχαμε πλέον φτερά, πετούσαμε. Ο γιατρός στο ραντεβού τους είπε «Η περίπτωσή σου, Γιώτα, είναι η άσημη 98%». Ο Κώστας γράφει «Έπρεπε να το γιορτάσουμε». Γυρίσαμε αργά το βράδυ σπίτι με φτερά στην ψυχή. Έτσι αρχίζει αγώνας δρόμου για να ψηλώσει η σχέση. Ο Κώστας κάνει λίστα με τομείς τους οποίους έπρεπε να βελτιωθεί και κάθε τόσο αξιολογείται. Τα καλύτερα έρχονται. Τα καλύτερα είναι μπροστά. Η ζωή μας πλέον θα γίνει καλύτερη, η σχέση μας ομορφότερη, της είπα. Τα μεγάλα προβλήματα, ένα ζευγάρι, ή το ενώνουν ή το χωρίζουν. Εμάς, λέει ο Κώστας, μας ένωσαν περισσότερο. Η ασθένειά της γιάτρεψε τη σχέση μας που ήταν βαλτωμένη στην καθημερινότητα. Ο Κώστας και η Γιώτα δίνουν λοιπόν όθηση στη ζωή τους. Πρωτοχρονιά στο Παρίσι. Είχαμε πολύ ανάγκη το φως. Μία μέρα αφιερώσαμε στη Disneyland. Θέλαμε να νιώσουμε σαν παιδιά. Εκείνη ανέβηκε και στον πύραυλο και σε κάτι άλλα παιχνίδια που εγώ φοβόμουν ακόμα και να τα κοιτάξω. Κωστή μου, μετά τον καρκίνο δεν φοβάμαι τίποτα. Και η δράση συνεχίζεται. Τριήμερο με ιστιοφόρο στο γύρο της Θάσου, σκύπερο Γιάννης, τρεις μέρες με φίλους στη θάλασσα φορώντας μόνο το μαγιό. Μετά στην Τίνο, καλεσμένη από τους φίλους μας. Αυτή τη φορά μπροστά στην Παναγιά στήθηκα χαμογελαστός και ψιθύρισα ένα ευχαριστώ. Σαρκάζαμε και προσπαθούσαμε να ξεγελάσουμε τον χάρο. Όμως, η δύναμη της συνήθειας, η ανθρώπινη έπαρση, η σιγουριά πως είμαστε άτρωτοι, μετά από λίγο διάστημα κάνουν τον Κώστα να ομολογεί. Όλα γίνονταν σιγά σιγά όπως πριν. Αρχίσαμε να αποθούμε όλες τις άσχημες στιγμές. Δεν μιλούσαμε πλέον για τον καρκίνο. Τα σκουπίδια κάθε πρωί με περίμεναν στο μπαλκόνι. Αλλά εγώ έφευγα. Όσο για τα θέλω του καθενός μας, ποιος νοιάζεται πλέον? Και οι αποδράσεις συνεχίζονται. Πύλιο, Ρώμη με 19 ευρώ, Κωνσταντινούπολη. Ο Κώστας γράφει. Στις τακτικές εξαμηνιαίες εξετάσεις που έκανε, ούτε καν ρωτούσα για τα αποτελέσματα. Δεν υπήρχε καμιά ανησυχία για μένα. Ενώ εκείνη κάθε φορά αγωνιούσε. Σεπτέμβριος 2015. Γιάννη, να μας πας, ο Γιάννης είναι πιλότος, και να μας αφήσεις στη Σκιάθο, να κάνουμε ένα τριήμερο διακοπών με τη μητέρα σου. Και έτσι έγινε. Όταν προσγειωθήκαμε, νοικιάσαμε μια βέσπα για να τριγυρίσουμε το νησί. Περάσαμε ένα υπέροχο τριήμερο, ξέγνιαστη. Θυμηθήκαμε τα νιάτα μας, τα φοιτητικά μας χρόνια. Πλέον, τα καλύτερα τα ζούσαμε. Εδώ ακριβώς βρίσκεται η κορύφωση της τραγικής ηρωνίας. Από την Ανάσταση ξανά η ανάβαση στο Γολγοθά. Κωστή μου, χθες αισθάνθηκα ένα πόνο κάτω στη μασχάλη καθώς έπλεπα. Μην ανησυχείς, απαντά ο Κώστας. Και κυρίως μην είσαι αγχωμένη. Αυτό που είχες, τα ρήματα ο Κώστας, όχι τυχαία φαντάζομαι, τα βάζει σε παρελθοντικό χρόνο, ήταν από τις πιο απλές μορφές καρκίνου που υπάρχουν. Τέλη Μαΐου 2016. Η Γιώτα έπρεπε να κάνει την προγραμματισμένη μαστογραφία. Κώστα, η μαστογραφία δεν έδειξε κάτι υποπτωαρχικά, αλλά ο υπέρηχος
δείχνει κάτι περίεργο. Η Αυγή, η ακτινολόγος, ανησυχεί πολύ. Περνάμε σε δεύτερη μαστογραφία. Ο ογκολόγος, στην εσπευσμένη επίσκεψη που του έκαναν, ψιθύρισε. Μάλλον υπάρχει υποτροπή. Σε 2 μέρες θα κάνουμε διερευνητικό χειρουργείο. Ο Κώστας αντιδρά. Δεν είναι δυνατόν να χάσουμε πιθανότητες 98%. Το αίσθημα της ήττας και της ψυχολογικής του κατάβασης στον Άδη πολύ ανάγλυφα περιγράφονται στο βιβλίο. Μπήκα πάλι στο αυτοκίνητο με προορισμό το πουθενά. Δεν με χωρούσε ο τόπος. Δεν σκεφτόμουν τίποτα, όσο και αν αυτό είναι δύσκολο να το πιστέψει κάποιος. Το μυαλό μου δεν λειτουργούσε. Καθώς οδηγούσα, πατούσα μερικές φορές την κόρνα του αυτοκινήτου χωρίς λόγο, έτσι. Μπας και συνέλθει ο εγκέφαλός μου που είχε πάθει blackout. Οδηγούσα δεξιά και αργά. Κοιτούσα μια μακριά, όπου στο βάθος έβλεπα τον ουρανό, και μια χαμηλά, και έβλεπα το δρόμο. 2 ώρες περίπου οδηγούσα, χωρίς να κάνω ούτε μία σκέψη. Λες κι ήμουν υπνοτισμένος ή κανένα ρομπότ. Ώσπου χτύπησε το τηλέφωνο. Στην οθόνη του κινητού μου εμφανίστηκε το πρόσωπό της με το μεγάλο χαμόγελο. Με τα μαλλιά της να ανεμίζουν και στα μάτια της εκείνα τα όμορφα γυαλιά ηλίου με το ξύλινο σκελετό που της πηγαίνουν πολύ. Το σήκωσα, χωρίς να μιλώ. Δεν έβγαινε η ρημάδα η φωνή. Ένας κόμπος υπήρχε μέσα στο λαιμό μου. Κωστή μου, η φωνή της ήταν σταθερή, δεν έδειχνε φόβο. Κωστή μου, για δεύτερη φορά. Θεέ μου, η φωνή της, είπα από μέσα μου. Ναι, ψιθύρισα και άρχισα να κλαίω, ενώ οδηγούσα. Όχι, Κωστή μου, μην το κάνεις αυτό, σε παρακαλώ. Όχι, θα παλέψω και σε θέλω δίπλα μου. Δεν θα το βάλουμε τώρα κάτω, θα δεις, θα νικήσω. Τι είπε η γυναίκα, θα νικήσει. Θα νικήσει, ναι. Αυτό είπε, ότι θα νικήσει. Όλο μου το είναι αναστήθηκε. Σταμάτησα να κλαίω. Ο Κώστας, λοιπόν, σεβόμενος αυτό που ζούσε τη συγκεκριμένη στιγμή, από την αποφασιστική φωνή της Γιώτας αρχίζει να αναστήνεται. Γιατί συνειδητοποιεί ότι στο ζευγάρι οι ρόλοι των συζύγων εναλλάσσονται. Αξίζει να οδηγείς, αλλά και να οδηγείσαι. Αξίζει να δίνεις το χέρι σου για να τραβήξεις τον άλλο, όσο αξίζει το να το δίνεις για να τραβηχτείς κι εσύ από αυτόν. Έτσι υπάρχει ισορροπία, όπως την τραμπάλα. Έτσι σέβεσαι τις δικές σου αδυναμίες και δίνεις χώρο στο να αναπτυχθούν οι δυνάμεις του άλλου. Παρακάτω ο Κώστας συνειδητοποιεί πόσο λίγο γνωρίζουμε τα παιδιά μας, όταν η Κυριακή στο τηλέφωνο που αυτή του έκανε, αφού ο ίδιος όπως γράφει δεν είχε κουράγιο να μιλήσει μαζί της, τον ξαφνιάζει με τη φωνή της που ήταν δυνατή και ίσια. Με το λόγο της που ήταν ευθύς. Έτσι ο Κώστας καταλαβαίνει ότι η παραδοχή του ότι δεν είμαστε καλά, η παραδοχή της μη παντοδυναμίας ημών των γονιών, δίνει περιθώριο στα παιδιά να μας δείξουν ότι μεγάλωσαν. Και γιατί όχι, ότι μπορούν και να μας στηρίξουν. Τολμάει ο Κώστας να ομολογήσει τα μύχια συναισθήματά του, όταν η Γιώτα υποβάλλεται σε αξονική και σπιθυρογράφημα για διάγνωση πιθανών μεταστάσεων. Έτσι ο Κώστας παραδέχεται τον θυμό του, που τον έκανε να είναι θολωμένος και να μην βλέπει καθαρά. Θυμωμένος πρώτον με τους γιατρούς. Μήπως δεν έκαναν σωστά τη δουλειά τους. Μήπως δεν την είχαν καθαρίσει την πρώτη φορά τόσο καλά. Μήπως η αγωγή δεν ήταν η ενδεδειγμένη. Δεύτερον, θυμωμένος με την ατυχία της. Με 98% πιθανότητες ίασης. Τι να περιμένουμε τώρα. Ομολογεί το φόβο της απώλειας. Αφού τη στιγμή της αναμονής, όπως λέει, είδα το θάνατό της. Την κίδευα. Όσο και αν αυτό ακούγεται παρατραβηγμένο. Στο βιβλίο έντονα περιγράφεται ο ρόλος των φίλων. Όπως λέει ο Κώστας, το πιο σημαντικό είναι ότι η αγάπη τους, τη βλέπεις στα μάτια τους, ενεργοποιεί μέσα σου τη δύναμή σου. Πολύ χαρακτηριστικό είναι το απόσπασμα στο οποίο περιγράφεται η στιγμή του ζευγαριού στο δωμάτιο του νοσοκομείου μετά το χειρουργείο στο οποίο αφαιρέθηκαν οι 8 λανθαδένες. Χαμογελάσαμε.
Βρήκαμε το κουράγιο να χαμογελάσουμε. Πήρα το κινητό τηλέφωνό μου και έβαλα να παίξει το τραγούδι. Θα το περάσουμε μαζί και αυτό το μονοπάτι. Άρχισα να χορεύω ζεμπεκιά. Δεν είμαι καλός χορευτής, γιατί είμαι άριθμος. Το μεν πνεύμα πρόθυμο, η δε σάξ ασθενής. Θυμάμαι τρεις χορούς που ήμουν πολύ καλός. Ο πρώτος την ημέρα του γάμου μου, όταν ξεπέρασα τον εαυτό μου και χόρεψα εκείνο το βάλς που τους άρεσε πολύ και συνέχεια μου έλεγε πόσο καταπληκτικά χόρεψα. Ο δεύτερος ήταν όταν είμαστε στη Βουλγαρία και ο τρίτος τώρα, εδώ, στο κρεβάτι του πόνου, με τους ορούς, τα παυσίπονα, την παροχέτευση. Την πρώτη φορά χόρεψα από πολύ ευτυχία, τη δεύτερη από πολύ χαρά και τώρα από μεγάλο πόνο. Πόσες κατιούσες και ανιούσες κλίμακες συναισθημάτων γεννά ο καρκίνος. Από το βίωμα του αβάσταχτου πόνου και της αίσθησης της ανάσας του θανάτου στο σβέρκο, η αισιοδοξία άρχισε να επανέρχεται, γράφει. Μετά βέβαια τα αρνητικά αποτελέσματα για μετάσταση στα οστά. Οι γιατροί επιβεβαίωσαν τα καλά αποτελέσματα και όρισαν το χρόνο έναρξης των χημειοθεραπειών. Ο Κώστας παραδέχεται. Ζω μια παραδεισένια κόλαση. Λίγο πιο κάτω, αυτή η αρρώστια είναι παράξενη. Μπορείς ενίοτε να χαίρεσαι, να γελάς, να λες χωρατά και ανέκδοτα, να χορεύεις. Είναι μια συνεχής πάλι της ζωής με το θάνατο. Μια συνεχής υπόμνηση του θανάτου. Τελειώνοντας, θέλω να πω ένα μεγάλο σ' αγαπώ, Γιώτα και Κώστα, γιατί καθώς έζησα από κοντά ως φίλη σας την τόλμη των καταβυθίσεων και των αναδύσεων σας, με βοηθήσατε να δω ζωντανά ότι η ασθένεια εμπεριέχει το σφαίρος. Η αρρώστια αναδεικνύει τη Ρώμη. Η ζωή βρίσκεται και εν τάφο και ότι τελικά όλα είναι ζωή. Σας ευχαριστώ, αφού ψηλώνοντας εσείς, ψήφισα λίγο κι εγώ τολμώντας τη σημερινή παρουσίαση. Ευχαριστούμε κυρία Σαρδατζοπούλου που μας δώσατε την ευκαιρία έτσι και κάποιες σελίδες του βιβλίου να τις ακούσουμε. Στο σημείο αυτό να δώσω το λόγο στον Δημήτρη τον Εμμανουλίδη. Είναι εδώ σήμερα με την ιδιότητα του φιλολόγου, αλλά και του φίλου της Γιώτας και του Κώστα. Δημήτρη, σε ευχαριστούμε που είσαι μαζί μας. Έχεις το λόγο. Σήμερα θα σας, μετά από τέτοιες τοποθετήσεις, δεν είναι εύκολο να βρεις το νήμα της σκέψης για να μπορέσεις να παρακολουθήσεις όλο αυτό το χύμαρο ευαισθησίας, στοχασμού που κατατέθηκε λίγο πριν. Θα προσπαθήσω από άλλο δρόμο, έτσι λίγο να αποφορτήσω την ατμόσφαιρα για να σας συστηθώ για σήμερα μόνο ως σταματέκος. Ως σταματέκος. Η λοιπόν είναι από το νησί το αγαπημένο μας. Ξέρουν ότι Μεγάλο Σάββατο, 12 η ώρα, περίμεναν τον παπά να πει το Χριστός Ανέστη. Ο σταματέκος ήταν προύποντας στο χωριό και αργούσε. 12 και 4, 12 και 20 κάποτε ήρθε ο σταματέκος. Σας συστήνομαι λοιπόν και ζητώ συγγνώμη για την καθυστέρηση. Λοιπόν, έρχομαι στη συνέχεια να πω η τριβή του Κώστα με τους αριθμούς ήταν παρόρμηση και για τον τίτλο. Δεν θα μπορούσε να είναι κάτι διαφορετικό. Βέβαια έχει έντονα τα στοιχεία της τραγικότητας, γιατί στη ζωή δεν έχουμε, η αριθμητική σχέση συχνά υποχωρεί το 2%,
δημιούργησε πρόβλημα στο 98%. Τελικά, τι είναι το 98% του Κώστα του Γαλανού? Διαβάζοντάς το, είπα ότι πρόκειται για ένα εσωτερικό μονόλογο. Καθώς ανασκάλευε τη μνήμη των έντονων βιωμάτων, κατά τρόπο χυμαρόδι και παραλληλματικό μερικές φορές, εξήφαινε αυτόν τον εσωτερικό μονόλογο. Μια πιο έτσι ψύχρεμη ματιά μου λέει ότι πρόκειται για μια εξομολόγηση. Τυπικά είναι ένα ημερολόγιο. Ουσιαστικά όμως είναι μια υπέρβαση του ατόμου που σε μια στιγμή της ζωής του χρειάστηκε να πάρει στις πλάτες του όλο το βάρος της ζωής, όλο το βάρος του ψυχικού πόνου. Ο Κώστας αυτό το βάρος το επομίστηκε αγόγιστα και σήμερα μας το κοινωνεί. Μας το κοινωνεί όχι για να το ξεφορτωθεί, όχι για να μας το μεταφορτώσει. Στόχος του είναι ξεκάθαρος, είναι να μας υπενθυμίσει τη μοίρα του ανθρώπου που οφείλει να αντιμετωπίζει τις δοκιμασίες της ζήσης με μοναδικό όπλο την αξιοπρέπεια. Η αξιοπρέπεια είναι το απαραίτητο έρμα στον άνθρωπο που το βοηθά να πορευτεί με σταθερότητα και ασφάλεια ενάντια στις φουρτούνες της ζωής. Το 98% είναι ο οδοδείχτης που δείχνει σε όλους μας το δρόμο της αρμονικής συνοδοιπορίας. Λέγεται ότι η γενναιότητα του ανθρώπου καλό είναι να μετριέται με το ποσό της αλήθειας που μπορεί να δεχθεί το άτομο μέσα. Αν τα πράγματα έτσι έχουν, μιλάμε για μια γενναιότητα που ξετρυπά τη μετριότητα της καθημερινότητας όλων μας. Γιατί δεν είναι τόσο το βίωμα. Αυτό, καλός ή κακός, το έχουν βιώσει και το έχουμε βιώσει όλοι μέσα στις οικογένειές μας, μέσα στους δικούς μας ανθρώπους. Είναι η τόλμη, και η τόλμη είναι άστοχη λέξη, είναι αυτό το ψυχικό θάρρος να φωνάξεις αυτά που σε σπάραξαν. Και αυτό δεν γίνεται για να εκτονωθείς. Αυτό γίνεται με βαθιά πίστη ότι μέσα από μια τέτοια κοινολόγηση γινόμαστε όλοι ένα. Γινόμαστε όλοι ένα απέναντι σε αυτά που η ίδια η μοίρα μας ορίζει. Και από αυτή τη σκοπιά πραγματικά υποκλίνομαι πραγματικά σε όλη αυτή την δύναμη του Κώστα, αλλά και πρωτίστως βέβαια της Γιώτας, η οποία μπορεί να είναι η πρωταγωνίστρια σε όλο αυτό το, σε όλη αυτή την περιπέτεια, αλλά η γραφή με την ψυχή του Κώστα θέλει ένα τέτοιο εξαγνισμό που βάζει τα πράγματα σε μια μοναδική έτσι ισορροπία και καθαρότητα. Η συνοδοιπορία μας είναι μια υπόθεση που η μανιέρα της καθημερινότητας και ο χρόνος τη φθείρει. Λοιπόν, το είπε κατά τρόπο μοναδικό, υπενθυμίζοντας τη γραφή του Κώστα η Ντίνα, λέγοντας ότι οι μεγάλες δυσκολίες
είμαστε ελίγων ή μας ενώνουν κατά τρόπο αξεπέραστο. Αυτό είναι το μεγάλο μήνυμα που βγαίνει μέσα από το διάβασμα αυτού του πονήματος. Έρχομαι στη συνέχεια να πω ότι το 98% κανείς θα μπορούσε να πει ότι είναι ένα ιονί ημερολόγιο. Ωστόσο, πέρα από την καταγραφή των γεγονότων, ανοίγει δρόμους τολμηρού στοχασμού. Υπάρχει ένας φιλοσοφικός στοχασμός που φτάνει στα όρια του διδακτισμού. Δεν ενοχλεί όμως αυτός ο διδακτισμός, καθώς τα γεγονότα που βιώνουν οι πρωταγωνιστές είναι τόσο συγκλονιστικά, ώστε να ανοίγουν λυτρωτικά τα παράθυρα του υπερβατικού στοχασμού. Ο άνθρωπος φιλοσοφεί όταν η λογική είναι αδύναμη να κατανοήσει, να ερμηνεύσει και πολύ περισσότερο να αποδεκτεί αυτά που συμβαίνουν. Και ενώ το πόνημα είναι διάχυτο από υπερβατικό στοχασμό, την ίδια στιγμή αναδεικνύει την αφοπλιστική έως σοκαριστική διάσταση του ρεαλισμού. Το αμφότερο και συναμφότερο κατά τη ζουράρια ερμηνεία. Υπήρξε ένας μοναδικός τρόπος που έπλεξε η Ντίνα τις σκέψεις της με το κείμενο. Εγώ δεν είχα αυτή την ικανότητα, απλά κάνω έτσι ένα απάνθισμα κάποιων στοιχείων αυτής της γραφής που τα κρατώ έτσι φυλακτόμαστε. Ίσως είναι και η ουσιαστικότερη κατάθεση του Κώστα, 2-3 λέξεις μόνο. Τουλάχιστον μια μέρα μετά το δικό μου θάνατο. Είναι μεγάλη, θέλει μεγάλη δύναμη να μπορέσεις να καταθέσεις μια τέτοια ευχή. Πότε, λέει, θα ήθελες να μακροημερεύσει η Ιώτα? Και λέει, τουλάχιστον μια μέρα μετά το δικό μου θάνατο. Και μόνο αυτό νομίζω δίνει μια έτσι διάσταση του μεγαλείου. Θα πει παρακάτω, ο έρωτας είναι προσωρινή λύση πάνω στο χρόνο. Κι αλλού. Ζω μια παραδεισένια κόλαση. Εξαιρετικής τραγικότητας και μεγαλοσύνης σκέψη. Είναι, λέει, βιώνω μια παραδεισένια κόλαση. Έτσι είναι η ζωή μας τελικά. Τα καλύτερα έρχονται, τα καλύτερα είναι μπροστά, μα είναι η ανάπαυλα του πολεμιστή που μέσα από τον αγώνα του βλέπει το ξέφωτο της ζωής, το ξέφωτο της ελπίδας. Τα καλύτερα έρχονται, τα καλύτερα είναι μπροστά. Και επειδή το χαίρομαι χρόνια το Κώστα και με εντυπωσιάζει η πρακτική του σκέψη και θα ήθελα σε πολλά να τον έχω δάσκαλο, αλλά δεν το κατάφερα. Λέει σε κάποιο σημείο, πόσο λίγο γνωρίζουμε τα παιδιά μας. Και το λέει αυτό ένας άνθρωπος που γνωρίζει, με τα λόγου γνώσεως το καταθέτω αυτό, όσο κανένας από τους πατεράδες μας, από μας, τα παιδιά του. Και έχει έναν τρόπο να τα κανοναρχεί χωρίς να υποδεικνύει τίποτε. Είναι μάστορας αυτό και πραγματικά υποκλίνομαι, Κώστα. Όταν είσαι μέσα στο πρόβλημα, τότε μια ομίχλη απλώνεται γύρω σου.
Δεν μπορείς να δεις καθαρά και συνήθως έχεις την τάση να σκέφτεσαι το κακό. Πόσες φορές δεν έχουμε βρεθεί μέσα σε αυτή την ομίχλη. Όμως η πίστη στο τα καλύτερα έρχονται, τα καλύτερα είναι μπροστά, μας συνοδεύουν στη διάρκεια της ζωής μας. Πολλά κανείς θα μπορούσε να πει, εγώ θα κλείσω γιατί ίσως σας έχω κουράσει, με το απρόσμενο, τον έλεγα δυσλεξικό και αποδείχτηκε όταν υπάρχει βρισομάνα, όταν υπάρχει πηγή έντασης, το νερό θα βγει και σαν χύμαρος θα φτάσει εκεί που πρέπει να φτάσει. Αναφέρομαι, Κώστα, και σε αυτή την κρυφή, δεν θα έλεγα λογοτεχνική, γιατί εκεί ή θα σε αδικούσα ή θα υπερεκτιμούσα, αλλά την δραματική λειτουργία του λόγου, όπως αυτή διαρρέεται και διαχέεται μέσα στις 130 τόσες σελίδες. Να είμαστε γεροί, να ανταμώνουμε και θα έλεγα ότι ίσως μας περιμένουν κι άλλα από σένα, Κώστα, είσαι ο άνθρωπος των εκπλήξεων, οπότε... Λοιπόν, σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε και τον Δημήτρη τον Εμμανουλίδη για τη δικιά του παρέμβαση, που είχε και το προσωπικό έτσι στοιχείο από την μακρόχρονη φιλία με τον Κώστα και τη Γιώτα. Έφτασε η στιγμή να πάρει το λόγο το κεντρικό πρόσωπο της σημερινής παρουσίας, ο Κώστας Γαλανούδης, και το 98% Κώστα έχει το λόγο. 100% έχει το λόγο. Δεν ξέρω αν θα βάλουμε Κώστα. Δεν ξέρω αν 100% το καταφέρουμε. Εκλεκτή παρευρισκόμενη, καλησπέρα σας. Αυτό που καλούμαι να κάνω σήμερα δεν είναι για μένα κάτι εύκολο. Θα προσπαθήσω. Ήταν λοιπόν αρχές Σεπτέμβρη του 2016, όταν ο καλός μου φίλος ο Ιάκωβος, που είναι ψυχίατρος, ζήτησε από τη σύζυγό μου, που εκείνη την περίοδο έκανε χημειοθεραπείες, να του γράψει 10 σειρές για τις σκέψεις και τα συναισθήματά της από την περιπέτεια της υγείας της, για να τη χρησιμοποιήσει σε μια εισήγησή του σε σύλλογο καρκινοπαθών. Την επόμενη μέρα το πρόγραμμά μου ήταν αρκετά δύσκολο. Θα έπρεπε να ξεκινήσω πρωί-πρωί για Ξάνθη, να δω κάποιους πελάτες μου, μετά στην Κομωτινή σε μια βιομηχανία, το απόγευμα στο γραφείο και κατά τις 10 το βράδυ στο σπίτι. Στον δρόμο για Ξάνθη έκανα την εξής σκέψη. Αν ο φίλος μου ζητούσε από μένα να τον γράψω 10 σειρές για το πώς εγώ αισθανόμουν και το πώς εγώ βίωνα την όλη κατάσταση, τι θα το έγραφα? Μέχρι να φτάσω στην Ξάνθη είχα γράψει το βιβλίο. Ήταν κάτι που βγήκε από μέσα μου, σπινώθηκε στο μυαλό μου και άρχισε σιγά σιγά να με βασανίζει. Είχα βρει και τον τίτλο, 98%. Στον δρόμο για Κομωτινή το εκμυστηρεύτηκα στη σύζυγό μου. Εκείνη αντέδρασε κάπως παράξενα. Δεν μίλησε καθόλου. Είχε ακούσει τόσα χρόνια αρκετές υπερβατικές ιδέες μου και τώρα μάλλον δεν ήθελε να ασχοληθεί με άλλες παλακομάρες. Η σιωπή της δεν με απογοήτευσε. Τη ρώτησα ποιος τίτλος της άρεσε. 2% ή 98%. Τότε έκανε το λάθος και βιαστικά μου απάντησε 98% φυσικά. Οκ. Συμφωνήσαμε. Το ίδιο βράδυ άρχισα να αποτυπώνω αυτό που είχα μέσα μου σε χαρτί. Στο Word δηλαδή. Ήταν μια δύσκολη διαδικασία. Τόσο για μένα όσο και για τη σύζυγό μου.
επειδή ξαναθυμόμασταν αυτά που είχαμε περάσει. Κάθε βράδυ έγραφα μία παράγραφο. Ύστερα την διάβαζα στη Γιώτα, η οποία με ενθάρρυνε να συνεχίσω. Μετά έβγαινα στο μπαλκόνι, μέσα στο χειμώνα για ένα τσιγαράκι, για να συνέλθω. Διαφορετικά από την υπερένταση, δεν μπορούσα να κοιμηθώ όλη νύχτα. Όταν έγραφα, πραγματικά δεν ήξερα τι έγραφα. Απλώς έγραφα. Έπρεπε να λυτρωθώ. Δεν σκεφτόμουν να στείλω κάποιο μήνυμα σε κάποιους ή κάποιες. Απλά έγραφα αυτό που είχα μέσα μου και με συγκλώνησε. Δεν είμαι συγγραφέας, γιατί δεν κατέχω την τέχνη του λόγου. Ένα δυνατό βίωμά μου κατέγραψα, μία περίοδος της ζωής μου τέλη Αυγούστου 2013 με αρχές Γενάρη 2017. Η εμφάνιση του καρκίνου στο μαστό της σύζυγου μου τάραξε την ήρεμη ζωή μας και άρχισε σιγά σιγά να αναθερμαίνει τη σχέση που ήταν εψυχασμένη στη χαλαρότητα της καθημερινότητας. Ο φόβος του θανάτου και ο φόβος της μοναξιάς δυνάμωσαν το πάθος της σχέσης και μαζί με την κακοήθεια πυροδότησαν τα βαθιά και δυνατά, μα ξεθοριασμένα συναισθήματα. Έφερα στην επιφάνεια για άλλη μια φορά την αγάπη και τον έρωτα. Αυτά τα δυνατά συναισθήματα ήταν το στήριγμά μας για να περπατήσουμε, η Γιώτα ως ασθενής και εγώ ως συνοδοιπόρος στον δύσκολο δρόμο των θεραπείων και να αντιμετωπίσουμε υπομονή τις παρενέργειες τους. Στο τέλος, να φτάσουμε να ταινίζουμε την ελπίδα, το φως. Είμαι δυνατός, ακούραστος, το πρότυπο της αισιοδοξίας λένε κάποιοι. Και ενώ στην πρώτη εμφάνιση του καρκίνου το σαρκάζω, στη δεύτερη εμφάνιση του στην υποτροπή. Υποκύπτω, γονατίζω, κλαίω και κλιμπαρώ ως επέτης για τη ζωή της. Ενώ απακθάνουμε τους βρωμολόχους, βρίζω όσο ποτέ άλλοτε. 600 μέτρα, 600 βρισκές χρησιμοποιώ. Απειλώ θεούς και δαίμονες, τους κακίζω σαν μικρό παιδί που δεν του κάνω το χατήρι. Φτάνω στο σημείο να φωνάζω «Ο Θεός είναι άδικος» όταν τη βλέπω να υποφέρει στην πρώτη της χημειοθεραπεία. Αντιλαμβάνομαι τον δικό μου τρόπο τη φράση του Πολ Σάρτ «Ο άλλος είναι η κόλασή μου». Αν ή μπορούσα να κάνω κάτι να αλλάξω τα πράγματα. Μόνο να είμαι δίπλα της, να κρατώ το χέρι της, να παίρνω θάρρος από τη δύναμη της ψυχής της και να της ανταποδίδω. Μέσα στον πόνο της να την κάνω να χαμογελά, να μπορεί να πιστεύει ότι έχει νόημα η ζωή της, να νιώθει ότι την αγαπούν. Τα παιδιά μας τη στηρίζουν χωρίς να μην ψημυρούν και η επιτυχία των στόχων τους, το κυνήγι των ονείρων τους, την δίνει μεγάλη χαρά και κουράγιο να συνεχίζει να αγωνίζεται. Εγώ ως αισιόδοξος φτάνω στο κατόφλι της κατάθλιψης. Όμως το σκοτάδι δεν το αγαπώ. Φεύγω τρέχοντας. Ανοίγω και ξεδιπλώνω την ψυχή μου. Μπροστά σας εξομολογούμε. Σας λέω τις πιο εδόμηχες σκέψεις μου. Στο τέλος, συνειδητοποιώ ότι ο τρόπος με τον οποίο εγώ ζω με κάνει να είμαι παράδειγμα ενδυνάμει καρκινοπαθούς ανθρώπου και τυχερός που ακόμη δεν νόσησα. Προτείνω και φαρμακευτική αγωγή. Όπως φάρμακο μπορεί να είναι ο χορός, η χαρά, το έξω καρδιά, η ηρεμία που προσφέρει η προσωπική στιγμή, το κλάμα ως λύτρωση, η κραυγή για τον γαμό την ατυχία μου, η αγάπη του εαυτού μας και η συγχώρεση του για ό,τι κάνει. Σπάω το πρότυπο του άντρα που μας θέλει αμίλητους, βουβούς, αδάκρυτους, δυνατούς, αλήθους. Καταπολεμούμε ως ζευγάρι την αντίληψη που θέλει τις γυναίκες απομονωμένες. Να κουβαλούν μόνες τους στον σταυρό τους. Να είναι οι καημένες που χτυπήθηκαν από την επάρατο νόσο. Μιλώ για αυτά που βιώνω, που αισθάνομαι, μιλάω για τους φόβους μου,
ψάχνουν στήριγμα. Μιλώ για αυτούς που μας στήριξαν, τους φίλους μας, το πόσο σημαντικό ρόλο παίζουν. Την δύναμη δεν την παίρνεις από το σύμπαν. Είναι μέσα μας. Είμαστε κοινωνικά όντα. Οι άνθρωποι που είναι δίπλα μας θα μας βοηθήσουν να βγάλουμε από μέσα μας δύναμη για να ανταπεξέλθουμε στις δυσκολίες. Η ίδια άντεξε. Δεν λιποτάκτησε, είχε υπομονή, πίστη και ελπίδα. Κωστή μου, αποφάσισα να ζήσω και θα ζήσω. Θέλω να μεγαλώσω τα εγγόνια μας, μου φώναξε. Να σημειώσω ότι τα παιδιά μας είναι τίποτα. Στο τέλος σήκωσε τα χέρια ψηλά κάτω στο σύμβολο της νίκης, γιατί φίλη μου νίκησε. Νίκησε το πάθος για ζωή. Το θέλω να ζήσω. Το θέλω να αγαπώ και να με αγαπούν. Το φως, ο χορός, η χαρά και μια μεγάλη αγκαλιά κλείνουν για πάντα, θέλουν να πιστεύουν την περιπέτεια αυτή. Το 98% είναι αποτέλεσμα ενός πάθους. Πάθους για ζωή. Είναι και μία πάλι. Πάλι με τον εαυτό μου. Αλλά είναι και μία συζήτηση που κάνω μαζί σας. Το 98% δεν το έγραψα με το νου, αλλά με την ψυχή μου, ελπίζω να αγγίξει και τις δικές σας ψυχές. Ευχαριστώ όλους εσάς που μας στηρίξατε σε αυτήν την δύσκολη περίοδο. Ευχαριστώ όλους εσάς που ο καθένας σας άφησε κάτι σημαντικό σήμερα για να έρθει σε αυτή την παρουσίαση. Ευχαριστώ τη Δημοτική Βιβλιοθήκη Καβάλας και το Σύλλογο Εθελοντών κατά του Καρκίνου Νόμου Καβάλας που συνδιοργάνωσαν με επιτυχία αυτήν την εκδήλωση. Ευχαριστώ τους εκδόσεις Αρμόζου και τον κύριο Γιώργο Χατζιακόβου που με εμπιστεύτηκε και θέλησε να εκδώσει το βιβλίο μου. Ευχαριστώ τον καλό μου φίλο, ζωγράφο και σύγχρονο αγιογράφο, τον κύριο Γιώργο Κόρτη, που δέχτηκε να επιμεληθεί και εμπνεύσει αυτό το πολύ όμορφο εξώφυλλο με τίτλο «Θα πάμε μαζί παντού». Ευχαριστώ τον φίλο και πρόεδρο του Συλλόγου Εθελοντών κατά του Καρκίνου, τον κύριο Ξενοφώντα Προκίνη, που συνέβαλε τα μέγιστα για να πραγματοποιηθεί σήμερα αυτή η εκδήλωση. Ευχαριστώ την αγαπημένη μου Ντίνα, τη φιλόλογο κυρία Ντίνα Σαρτζούρτη, που όταν της εκμυστηρεύτηκα το μυστικό, χοροπηδούσε από χαρά και μου ζήτησε αυτή να το παρουσιάσει. Ευχαριστώ τον από καρδιάς φιλοτάκη, τον φιλόλογο και βουλευτή του Καβάλας κύριο Δημήτρη Εμμανουλίδη, που από τα έδρανα της Βολής συγκινημένος μου τηλεφώνησε και μου ζήτησε να είναι σήμερα και αυτό στο πάνελ. Και τώρα, τι μπορώ να πω για αυτή την ακούραστη καταπληκτική γυναίκα. Σίγουρα ότι είμαι τυχερός. Τυχερός που την γνώρισα και τιμή μου, που με αυθορμητισμό και χαρά προλόγησε το πλοίο. Θα ήταν ανεπίτευτη παράβληψη να μην αναφερθώ ότι στο έργο που κοσμεί το Οπισθόφυλλο με τίτλο «Ανάδυση νίκης» είναι έργο του αδελφού της, του γλύπτη Χάρη Γύρα. Απλά και ταπεινά να ευχαριστήσω την πρώτη Ελληνίδα καθηγήτρια παθολογικής ανατομικής, τη γυναίκα που αφιέρωσε τη ζωή της ως γιατρός στην καταπολέμηση του καρκίνου, στην πρόεδρο της Ελληνικής Αντικαρκινικής Εταιρείας Παράρτημα Ιωνίνων, την ακαδημαϊκό μέλος της Ακαδημίας του Παρισιού, την κυρία Νίκη Αρνάντη. Θα ήθελα στο σημείο αυτό να υποκληθώ στις γυναίκες που αντιστέκονται,
και διεκδικούν καθημερινά τη ζωή. Έντονη, απογορευμένη, φωτεινή, μία εκ των οποίων είναι και η πρωταγωνίστρια του βιβλίου και της ζωής μου. Σας ευχαριστώ. Κώστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη δικιά σου πινελιά στη σημερινή παρουσίαση του δικού σου βιβλίου. Νομίζω από τα τόσα αξιόλογα που ακούστηκαν, δεν ξέρω αν υπάρχουν ερωτήσεις, ιδίως... Παρακαλώ, κυρία Δήμαρχε, παρακαλώ. Η κυρία Δήμητρα Τσανάκα, Δήμαρχος Καβάλας, γιατρός πνευμονολόγος. Η οποία έχει περάσει σε ηλικία 40 χρονών από τα χειρουργεία του θεαγενείου. Φέρει ουλές άμφο με αμφωτερόπλευρη τμήματεκτομή, μαστεκτομή. Επέζησα και όχι απλώς επέζησα, με δύναμη και αγάπη για τη ζωή. Να μεση. Θέλω να ξέρετε ότι σας θαυμάζω απόψε. Δεν έχω συναντήσει άλλον άντρα τόσο θαραλέο, τόσο θάρρος να γράψετε αυτά που σας πόνεσαν, αυτά που περάσατε. Πάντοτε με απασχολούσε τι συμβαίνει στα ζευγάρια όταν η γυναίκα παθαίνει καρκίνο στο μαστό και ειδικά στο μαστό. Ο μαστός είναι κάτι που προσδιορίζει το φύλο μας. Δεν είναι ό,τι να είναι όργανο. Όταν πηγαίνουμε για μαστεκτομή είναι σαν να ακροτηριαζόμαστε. Από την άλλη, οι άντρες φοβούνται, μήπως κολλήσουν, μήπως πώς να σε πλησιάσουν. Έχετε πολύ μεγάλο θάρρος, αγαπητέ φίλος. Πολύ μεγάλο θάρρος. Απόψε εδώ βγάλατε τα εσώψυχά σας. Γίνατε φάρος για πάρα πολλούς άντρες. Θέλω να σας πω από την επαγγελματική μου ζωή σαν γιατρός και σαν μέλος αυτής της κοινωνίας. Η εμπειρία μου από την νοσηλεία στο θεαγένειο σε μια κλινική που είχε 36 κρεβάτια γεμάτα όλα, στα οποία 35 γυναίκες υπήρχαν και ένας άντρας. Από βραδείς όλες οι γυναίκες, πρέπει να ξέρετε, πηγαίναν και κάναν παρέα, μόλις φεύγαν οι συγγενείς και το επισκεπτήριο, πηγαίναν και κάναν παρέα σε αυτήν που την άλλη μέρα έπαινε χειρουργείο. Δεν την αφήνανε να την πάρουν οι σκέψεις. Λέγαν διάφορα, γελούσαν, αστεία, πειράγματα. Τον δε Πασά στα Γιάννενα, τον ένα και μοναδικό ασθενή, του κουβαλούσαμε ό,τι καλύτερο μας έφερνε το επισκεπτήριο. Με ζελίκια, γλυκά, από όλες τις περιοχές της Βόρειας, έναν τον είχαμε, στα όπα-όπα. Μην τυχόν και τον πάρει από κάτω, μην τυχόν και τον πάρει κατάθλιψη. Αυτή ήταν η πρώτη μου εμπειρία. Δεύτερη, πιο συγκλονιστική πρέπει να σας πω, ήταν χρόνια μετά, στο αμφιθέατρο του διοικητηρίου, έγινε μια ημερίδα ο μαστός, ο καρκίνος στο μαστό. Γυναίκες, γεμάτος ο τόπος, όρθιες, καθιστές, δεν έπεφτε καρφίτσα, καλοντυμένες όλες, περιποιημένες, φτενισμένες, άψογες. Και μην πάει το μυαλό σας σε μεγάλες ηλικίες γυναίκες, όλων των ηλικιών. Ομιλήτρια, μία ογκολόγος από το θεαγένειο, πάρα πολύ γνωστή, είμαι σίγουρη ότι ξέρετε, δεν έχει σημασία το όνομα. Μέσα σε όλο αυτό το ακροατήριο μου έκανε εντύπωση ότι υπήρχαν 3-4 άντρες. Όλο το υπόλοιπο γυναίκες. Πρέπει να ξέρεις, αγαπητέ φίλε Κώστα, ότι εμείς οι γυναίκες είμαστε πολύ δυνατά πλάσματα. Πάρα πολύ δυνατά πλάσματα. Είμαι σίγουρος. Μερικές φορές δεν δείχνουμε σε εσάς πόσο πονάμε για να σας προστατεύσουμε, όπως κάνουμε με τα παιδιά μας.
πολύ. Λοιπόν, κάνανε όλο το μηδόν τις ερωτήσεις, τελειώνοντας, από τις πιο απλές, πιο εξειδικευμένες. Και παίρνουν απαντήσεις από την ογκολόγο, καταλυτικές απαντήσεις. Και αφού τελειώσαν όλες οι γυναίκες, ξαφνικά ακούγεται μια αδερφή φωνή να ρωτάει. Θέλω να ξέρω, εάν μια γυναίκα πάθει καρκίνο στο μαστό, φταίει η άσχημη συμπεριφορά του συζύγου της. Τι ερώτηση ήταν αυτή. Παγωνιά. Δεν ακούγεται τίποτε. Κρατούν όλη την αναπνοή τους. Αλλά και τι απάντηση ήταν αυτή που έδωσε η ογκολόγος. Αγαπητέ φίλε, του λέει. Όχι. Δεν φταίει σε τίποτε η άσχημη συμπεριφορά αν η γυναίκα είχε την ατυχία να κάνει καρκίνο στο μαστό. Αλλά η επιβίωσή της αργότερα εξαρτάται αποκλειστικά από το πώς θα τη συμπεριφερθεί ο άντρας. Για να ξέρετε τι μεγάλο έργο κάνατε, πόσο πολύ συμβάλλατε στην επιβίωση της γυναίκας σας, πόσο πολύ συμβάλλατε στη θέλησή της να ζήσει και όλα τα σχετικά. Αν έφτιαγαν οι άντρες για το καρκίνο του μαστού της γυναίκας, η γυναίκα μου δεν θα πάρει καρκίνο. Σωστά το. Θέλω να πω και κάτι άλλο, γιατί αυτά που λέω είναι ιστορίες. Από την επαγγελματική μου ζωή, είχα μία πελάτησα, η οποία 13 χρόνια πριν, αγαπητή Γιώτα, είχε κάνει μια μαστεκτομή. 13 χρόνια μετά, συνάχη πάθαινε, μετάσταση. Το δάχτυλό της πονούσε, μετάσταση. Ναι, το παραμικρό. Την κοροϊδεύαμε όλοι, την δουλεύαμε όλοι. Στο σπίτι της, ο άντρας της, Χότκιν. Η ίδια καρκινοπαθής, τέρος, σκέφτη μελαγχολία η κατάσταση. Χρόνια λοιπόν πολλά, μετά, υιοθετήσαν ένα αγοράκι. Ξανανιώσαν, δεν θα πει τίποτα. Έλα όμως που χτύπησε η αρρώστια ξανά. Και ξανά, 13 χρόνια μετά, στο κολόβωμα του μαστού, μια σταλίτσα πράγμα. Εκεί πήγε και έκανε υποτροπή. Ναι, αλλά εδώ πια είχε λόγους για να ζήσει. Εδώ δεν το διαπραγματευόταν. Εδώ είχε ένα παιδάκι 5 χρονών στα χέρια της, το οποίο έπρεπε να μεγαλώσει. Πήγε λοιπόν στον καλύτερο ογκολόγο στη Θεσσαλονίκη, πλήρωσε ούτε ξέρω πόσα λεπτά, της έκανε την πρώτη χημειοθεραπεία, έκανε αλλεργία στη θεραπεία. Ο γιατρός δεν ήθελε να συνεχίσει. Σας διαβεβαιώνω ότι η ίδια το εξομολογήθηκε σε μένα μετά, στο τέλος, για να ξέρετε τι τέρατα είμαστε. Λοιπόν, για να κάνει όλη τη θεραπεία, πρώτον, ήρθε σε συμβολεογράφο, υπέγραψε χαρτί ότι ό,τι κι αν πάθει δεν φταίει ο γιατρός της για τίποτε, το πήγε στην αστυνομία, το υπέγραψε και η αστυνομία και μετά η ίδια έπαιρνε ποσότητες κορτιζόνης, ούτε κι εγώ δεν ξέρω τι ποσότητες, πόσα μετρόλ τον 16 τη μέρα, για να μην κάνει αλλεργίες και να ανεχθεί τη θεραπεία. Τελείωσε όλη τη θεραπεία της και ήρθε μετά και μου το είπε. Είναι πως είσαι τρελή! Λέω, δεν είμαι τρελή, μου λέει, θέλω να ζήσω. Και θέλω να ζήσω για το παιδί μου και τον άντρα μου. Λοιπόν, φυσικά και εσείς, δεν το συζητώ. Είμαστε πολύ δυνατά άτομα, αλλά αυτό που κάνατε απόψε, Κώστα, εμένα προσωπικά μου έχει προκαλέσει τέτοιο θαυμασμό. Ειλικρινά εύχομαι το 98% να αποτελέσει φάρο και καταφύγιο και Ευαγγέλιο να προστρέχει κανείς για όλους τους άντρες που μπαίνουν σε αυτή τη διαδικασία. Και πάλι, τι να πω, δεν συγχαρητήρια αυτά που θα πω, την αγάπη μου. Σας ευχαριστώ πολύ. Μια πολύ σύντομη ανακοίνωση από την κυρία Σανδατζοπούλου που αφορά αυτό καθεαυτό το βιβλίο. Παρακαλώ. Να πω ότι τα έσοδα από την αγορά του βιβλίου θα διατεθούν
στο χημειοθεραπευτικό τμήμα του νοσοκομείου της πόλης σας. Και κλείνοντας, εκ μέρους της Δημοτικής Βιβλιοθήκης αλλά και του Συλλόγου Εθελοντών κατά του Καρκίνου, σε ευχαριστούμε όλους. Φυσικά τον Κώστα τον Γαλανούδη που έγινε αφορμή να μαζευτούμε, την κυρία Αγνάντη που ήρθε από μακριά, την κυρία Κωνσταντίνα που ήρθε από τη γειτονική Δράμα, τον Δημήτρη τον Εμμανουλίδη με τον οποίο πρέπει να συνεχίσουμε τους αγώνες για τον καρκίνο και τους ογκολογικούς ασθενείς. Και αν θέλουμε να ακούσουμε κάτι διαφορετικό αύριο στις 6 ώρα, μπορούμε στο ξενοδοχείο Γαλαξίας να ακούσουμε για τη βαρικοΐα και την κόφωση που είναι ένα σημαντικό κοινωνικό πρόβλημα. Και ο σύλλογος που μας φιλοξενεί σήμερα, ο Σύλλογος Εθελοντών κατά του Καρκίνου, την Κυριακή 12 η ώρα, στο ξενοδοχείο Γαλαξίας, κόβει την πίτα του, είστε προσκεκλημένοι όλοι οι παρευρισκόμενοι. Και τελειώνοντας, να πω και μια μαρτυρία πατέρα Ηλία, ότι το βιβλίο είναι καλό και για να το διαβάσουμε και για να το δωρήσουμε. Και ομολογώ, επειδή έχω αναγνωρίσει στο σύντομο χρονικό διάστημα την ευαισθησία και τον ανοιχτό χαρακτήρα του Σεβασμιωτάτου, ήταν αυτό που του δώρησα στη γιορτή του 27 Σεπτεμβρίου με αφορμή την επίσκεψή μου στο Επισκοπείο. Καλό βράδυ, ευχαριστούμε όλους σας για την παρουσία σας και καλή χρονιά.